Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου, αν αυτή... Έλα! Θα κάνεις. Θα σου χαλάσω πες πρώτα το φόρεμα. Α, μπορείς να κάτσεις και εκεί. Ναι. Κατέβα! Κατέβα. Γεια σας από εμένα και τον Μέρλιν και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά κιόλας, εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και σήμερα αποφάσισα να σας δείξω πώς μπορείτε να κάνετε το σωστό το smokey eye, έξω και αυτή η τρέλα που βλέπετε αυτή τη στιγμή μπροστά σας, γιατί για να μην καθυστερήσουμε αποφάσισα να έχω ολοκληρωμένο το μακιγιάζ στο ένα μάτι. Ήταν και ένα είδος δοκιμής, καθώς σήμερα θα χρησιμοποιήσω νέα προϊόντα από την χριστουγεννιάτικη κολεξιόν, εορταστική κολεξιόν της MAC, η οποία λέγεται Starring You. Το packaging είναι φανταστικό, παιδιά, δεν υπάρχει. Και τα προϊόντα εξίσου εντυπωσιακά. Η αγαπημένη μου makeup artist, Katie Jane Hughes, την οποία ακολουθώ στο Instagram, ανέβασε αυτό το tutorial στα stories της. Και λέω, εντάξει, αν τι μπορεί να κάνει smokey eye τόσο εύκολα σε stories, μπορώ και εγώ σίγουρα να το κάνω σε ένα βίντεο στο YouTube. Θα κατέβεις, κατέβα. Πριν ξεκινήσουμε, να σας πω πόσο σημαντικό είναι να έχετε γραφτεί στο κανάλι, πόσο πολύ με βοηθάει αυτό. Γι' αυτό πατήστε τώρα το κουμπί εγγραφή, το subscribe για να γραφτείτε και φυσικά πατήστε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Σας φέρνω πιο κοντά αμέσως για να ξεκινήσουμε. Θα βάλω το PowerPoint Eye Pencil στην απόχρωση Engraved στο εσωτερικό του ματιού και από κάτω και από πάνω και να σας πω ότι αυτό είναι ένα μαλακό μολύβι το οποίο θα μου επιτρέψει να το δουλέψω κιόλας. Θα ξεκινήσω από το κάτω μέρος για να μην μου στεγνώσει και θα το σβήσω ελαφρώς και από πάνω θα κάνω μία λεπτή γραμμή. Την οποία επίσης θα σβήσω. Και θέλω να δουλέψω το μολύβι μου, εδώ ειδικά προς τα έξω, στο εξωτερικό δε, και να του δώσω ένα σχήμα, όπως έχω κάνει και στην άλλη πλευρά, ώστε να κολακεύει το μάτι μου. Σβήνω λοιπόν το μολύβι προς τα πάνω στο κινητό βλέφαρο και δεν χρειάζεται το σβήσιμο να είναι τέλειο, θα δείτε, θα βάλουμε και κάποιες σκιές από πάνω μετά, που θα μας βοηθήσουν να ολοκληρώσουμε όλο αυτό το smoky εφέ. Το φέρνω λοιπόν λίγο προς τα πάνω. Και εδώ δουλεύω σιγά σιγά στο σημείο στο οποίο όταν έχω ανοιχτά τα μάτια μου κάνει αυτή τη φυσική εδώ κόγχη. Μπορείτε να δουλέψετε και απευθείας με το πινέλο και το μολύβι και να πάρετε το προϊόν και όπου θέλετε να το τονίσετε. Στη συνέχεια θα πάρω αυτό εδώ το χρώμα που λέγεται Bruise από την 9α παλέτα της Morphe, ένα πιο fluffy πινέλο και θα το φέρω πάνω από το μαύρο για να δώσουμε μία θερμότητα στο eye look μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το μαύρο δεν θα φαίνεται, έτσι. Το φέρνω λοιπόν και αυτό σιγά σιγά προς τα πάνω για να κάνω ένα πολύ ωραίο ομαλό σβήσιμο εδώ στην κόμχη. Δεν έχω ξαναπάρει προϊόν με το πινέλο μου, δουλεύω με αυτό που έχω αλλά και με το μολύβι που υπάρχει από κάτω γιατί δεν θέλω να υπάρχει τίποτα απότομο, θέλω όλα να σβήνουν έτσι αρμονικά. Θα κάνω το ίδιο και στο κάτω μέρος του ματιού. Και στη συνέχεια με ένα flat πινέλο θα πάρω αυτή τη σκιά που λέγεται Spellbinder Shadow Stars Align και δείτε λίγο πως είναι πριν τη χρησιμοποιήσω, παιδιά. Ελπίζω να το πιάνει κάμερα αυτό, είναι πραγματικά εντυπωσιακότατη. Θα πάρω λοιπόν τη σκιά στο πινέλο μου, θα το ξεκάσω με Fix Plus για να γίνει το αποτέλεσμα έτσι λίγο πιο έντονο και θα τη φέρω εδώ κυρίως στην εξωτερική γωνία του ματιού. Το βλέπετε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μαύρη,
δεν είναι ούτε ασημή, είναι κάτι ενδιάμεσο. Είναι ένα μαγικό χρώμα και ένα μαγικό προϊόν. Τέλος. Λοιπόν, αυτό μου φτάνει και αμέσως μετά με την άλλη μεριά από το πινελάκι μου, που είναι καθαρή, θα πάρω αυτή εδώ την σκιά επίσης από την MAC που λέγεται Sunspec. Γιατί μέσα στη νύχτα θέλουμε και κάτι να φωτίσει, ρε παιδιά. Θέλουμε και λίγο φως, θέλουμε και λίγο ήλιο. Θα το φέρω λοιπόν στο υπόλοιπο βλέφαρο, κυρίως εδώ, στη μέση του βλεφάρου, και προχωράω βέβαια και στο εσωτερικό. Και βλέπετε πως όλα αυτά ενώνονται. Πόσο γρήγορα κάναμε αυτό το eye look. Θα βάλω και λίγο με το δάχτυλό μου εδώ στο εσωτερικό του ματιού, γιατί πάντα μου αρέσει να υπάρχει φως εδώ. Και με το πινέλο που χρησιμοποίησα την καφέ σκιά θα μπλεντάρω λίγο εδώ την περιοχή για να σιγουρευτώ ότι όλα είναι δεμένα μεταξύ τους, χωρίς προϊόν. Και αυτό ήταν. Είναι πραγματικά τόσο εύκολο που είναι απίστευτο, έτσι. Ακολουθήστε την Katie Jane Hughes, πραγματικά κάνει τα πιο δύσκολα eye looks να φαίνονται τόσο πολύ εύκολα στην εκτέλεσή τους. Είναι καταπληκτική, έχει μια φοβερή ηρεμία στον τρόπο που μιλάει και προφανώς δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τα ίδια προϊόντα τα οποία έχει χρησιμοποιήσει εκείνη, ούτε εγώ δεν το έκανα. Απλά χρησιμοποίησα την τακτική της για να πετύχω αυτό το smokey eye. Θα το βρείτε στα stories της, το έχει ονομάσει Big Smoke. Στα χείλη έχω χρησιμοποιήσει ακόμα ένα προϊόν της MAC και είναι το αγαπημένο μου μολύβι στην απόχρωση Whirl. Και το κραγιόν είναι αυτό εδώ, παιδιά, το οποίο μου το έστειλαν και το είδα και έπαθα σοκ. Έπαθα έναν έρωτα. Έχει αστεράκια πάνω, είναι η απόχρωση Kiss of Stars και σου αφήνει αυτό το ωραίο glitter στα χείλη, θα το ανανεώσω λίγο τώρα. Ταυτόχρονα όμως είναι πάρα πολύ ενδυνατικό, δεν νιώθεις καθόλου κομματάκια glitter όταν ενώνεις τα χείλη σου μεταξύ τους και το ξέρω, νομίζω ότι είναι πολύ διακριτικό και πολύ εντυπωσιακό ταυτόχρονα. Είναι αυτή η λάμψη και αυτή η μαγεία των αστεριών που χρειαζόμαστε για τις γιορτές. Not sponsored το σημερινό βίντεο, καμία σχέση, απλά μου άρεσαν πάρα πολύ αυτά τα προϊόντα της MAC και θεωρώ ότι επειδή είναι limited edition άξιζε τον κόπο να σας τα δείξω τώρα αν θέλετε να τα αποκτήσετε, γιατί μετά θα μου παραπονιέστε. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το eye look, καλά Χριστούγεννα και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Μην ξεχάσετε να το μοιραστείτε με τους φίλους σας αν σας άρεσε και να κάνετε και like. Σταμάτα Μέρλιν, σας λέει και αυτός γεια. Φίλια πολλά, bye bye.